πιστεύω ότι αυτή η μηνιαία αναφορά θα πρέπει να έχει άλλο αποδέχτη και όχι το πρόεδρο του Προεδρικού. Και το λέω γιατί αν τη διαβάσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι όλα τα προβλήματα σχεδόν που υπάρχουν ξεκινάνε από τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Τα κέντρα υγείας δεν ανήκουν στο ΕΚΑΒ. Ανήκουν mm-hmm. στις ΔΥΠΕ. Άρα λοιπόν πρέπει να απευθύνουν πρώτα στις ΔΥΠΕ να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας και μετά να ζητάνε εισαγωγικά τα αρέστα από το ΕΚΑΒ γιατί δεν προλαβαίνει να καλύψουν αυτά. Και σας ρωτάω εγώ, όταν όλα τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, όταν στα νοσοκομεία υπάρχουν μισές βάρδιες και δεν καλύπτονται οι εφημερίες. Και όταν το ΕΚΑΒ θα έχει αναλάβει να καλύπτει και περιοχές των κέντρων υγείας. Δεν προλαβαίνει το ΕΚΑΒ να κάνει όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Θα υπάρξουν κενά, θα υπάρξουν καθυστερήσεις, θα υπάρξουν φωνές, αλλά εμείς σαν ΕΚΑΒ τουλάχιστον, με τη δύναμη που έχουμε και όπως μπορούμε, καλύπτουμε όλα αυτά τα κενά. Μάλιστα. Και ενδεχόμενα αποδέκτης θα έπρεπε να είναι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο χώρο της υγείας, της περίθαλψης, πρωτοβάθμια, προνοσοκομιακή κλπ. Και πάμε λέγοντας, κύριε Καλογιαννάκη, ακριβώς. Γι' αυτό και σας ρώτησα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα πίστευε κάποιος με περιστατικά τα οποία αυτή την ώρα ή παραδείγματα χρησιμοποιούνται, ότι θα μαθαίναμε άλλα πράγματα και ότι θα ερχόντουσαν στην επιφάνεια άλλα πράγματα. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να γυρίσει ανά την Ελλάδα και να βρει 10-20 στρατικά και να κάνει μια ανακοίνωση mm-hmm. να τα βγάλει. Mm-hmm. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Εδώ πρέπει να μην χάνουμε την ουσία του πράγματος. Πρέπει να ξεκινήσει ότι υπάρχουν ελλείψεις, γι' αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς, έτσι. Εννοείται. Η περιφέρεια ειδικά έχει πολλές ελλείψεις. Ο νομός Ροζιθίου έχει ελλείψεις. Η ΤΙΑ έχει ελλείψεις. Έχει μένει με 5 άτομα τον επόμενο μήνα. Έχουμε κάνει χαρτιά. Προσπαθούμε να στελεχωθεί. Η Ιερά Πέτρα το ίδιο. Φεύγουν οι συνταξιούχοι. Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό στο Ηράκλειο επίσης. Το Ρέθυμνο τα ίδια. Το τομέα του Καβρού επίσης. Τα Χανιά παντού έχουμε προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα δεν γίνηθηκαν τώρα όμως. Είναι από παλιά, χρόνια τώρα. Φεύγουν, δεν προλαμβάνουν το άτομο και όσο περνάει ο χρόνος και όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα προβλήματα μεγαλώνουν. Το θέμα είναι τι. Να ξεκινήσουμε να πούμε, να κάνουμε ένα σχεδιασμό και να πούμε τι πρέπει να γίνει. Έτσι, να γίνει μια αναδιάθρωση σε όλο το ΕΚΑΒ, σε όλα τα κέντρα υγείας στην Ελλάδα, να δούμε βάσει στατιστικών που έχουμε τις ελλείψεις και να διανέμεται ο κόσμος και τα πληρώματα ας πούμε, του ΕΚΑΒ και εργαζόμενοι σωστά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος από παλιά. Ποτέ κανείς δεν κοίταζε πού πρέπει να βάλει κόσμο. Απλώς, ξέρετε, πολιτικά όπου βολεύει τον καθένα, όπου μπορεί ο καθένας, εκεί στέλνει. Αυτά έχουν φέρει αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή.